Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Κανονικά διενεργούνται σήμερα οι 10 ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί όπως έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα, γεγονός που σηματοδοτεί το πώς από εδώ και στο εξής θα διεξάγονται οι πληστηριασμοί. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά το γεγονός ότι σήμερα γίνονται μόνο ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, ενώ όλοι οι άλλοι προγραμματισμένοι για τερνοδικία αναβάλλονται, δείχνει ουσιαστικά το πώς θα κινείται το πράγμα από εδώ και πέρα. Και το λέω αυτό σε συνδυασμό και με το σχέδιο νόμου, την απόφαση που φέρνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο σιγά σιγά θέλει να προβλέπει ότι το σύνολο των πληστηριασμών θα διεξάγονται πλέον ηλεκτρονικά, ώστε να αποφύγουμε τα όποια θέματα είχαμε στο παρελθόν με το τι συνέβαινε στα τερνοδικεία. Ας μην ξεχνάμε ότι πριν δύο Τετάρτες, όταν έγιναν και οι πρώτοι πληστηριασμοί, είχαμε πάρα πολύ μεγάλες εντάσεις, είχαμε χρήση χημικών, είχαμε σκηνές που δεν κάνουν κανένα υπερήφανο στα αερονοδικεία. Την προηγούμενη Τετάρτη, λόγω και των έκτακτων συνθήκων επέτειος από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου και επίσκεψη Ερντογάν, δεν έγιναν, αναβλήθηκαν στα αερονοδικεία, αναβλήθηκαν και για σήμερα, το οποίο σημαίνει ότι σιγά σιγά πάμε μόνο στους ηλεκτρονικούς. Και αν σήμερα είναι μόνο 10, είναι πολύ μικρός ο αριθμός, είναι σίγουρο ότι τις επόμενες εβδομάδες αυτοί θα πολλαπλασιαστούν. Ουσιαστικά αυτό είναι και μια επιθυμία, όπως φαίνεται, και των τραπεζών αλλά και της κυβέρνησης, καθώς δεν θέλουν σε καμία περίπτωση και επικοινωνιακά να έχουμε τέτοια φαινόμενα βίας αντιδράσεων κόντρα στα ερηνοδικεία. Κάτι που το θέλουν και οι συμβολαιογράφοι, για να είμαστε και ειλικρινείς μεταξύ μας. Κανείς δεν θέλει να είναι παρόν σε μια τέτοια διαδικασία και ξεκάθαρα αυτό ήταν και ο λόγος που θεσμοθετήθηκε η διαδικασία των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Άρα η εκτίμηση είναι ότι αν όχι μέσα στο 2017, σίγουρα το 2018 θα βλέπουμε ολοένα και περισσότερους πληστηριασμούς να γίνονται ηλεκτρονικά, ώστε μέσα στο πρώτο δίμηνο, τολμήσω να κάνω μια τέτοια πρόβλεψη, αν όχι το σύνολο, η συντριπτική πλειονότητα των πληστηριασμών θα γίνεται ηλεκτρονικά. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε και πολλά περισσότερα κινητά να βγαίνουν στο σφυρί. Δεν υπάρχει φυσικός περιορισμός, δεν είναι ότι είναι συγκεκριμένα τερνοδικεία, συγκεκριμένοι συμβολιογράφοι. Μπορούμε να δούμε και σε μια μέρα να βγαίνουν στο σφυρί εκατοντάδες και χιλιάδες ακίνητα. Αυτό μπορεί να υποστηριχθεί από το σύστημα, τόσο μεγάλο σώμα. Από το σύστημα, ναι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Το θέμα είναι αν θα μπορεί να υποστηριχθεί από την αγορά. Και αυτό είναι ο προβληματισμός των τραπεζών. Δεν είναι τόσο πολύ το να βάλεις 10, 20, 100 ή 1000. Δυνητικά σε μια μέρα. Το θέμα είναι αν θα υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον. Και εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στον αριθμό των ακινήτων, ανάμεσα στο είδος των ακινήτων που βγαίνουν στο πληστηριασμό, τηρώντας προφανώς τις δεσμεύσεις τυπικές και άτυπες που υπάρχουν. Το λέω άτυπες με τη λογική ότι δεν θα θέλουν σε καμία περίπτωση να βγουν στο σφυρί πρώτες κατοικίες και ακόμα και ακίνητα αξία μικρότερη των 300.000 ευρώ που αφορούν πρώτη κατοικία, ακόμα και αν αυτό δεν προστατεύεται νομικά ο ιδιοκτήτης. Υπάρχει αυτό το άτυπο μορατόριο. Το θέμα όμως είναι και για τις τράπεζες. Αν βγάλουν στο σφυρί 1000 ακίνητα σε μια μέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει προσφορά για αυτά. Και επειδή δεν θέλουν να γίνουν να άγονοι πολύ μεγάλος αριθμός των πληστηριασμών, γι' αυτό και βλέπουμε να υπάρχει αυτή η κινητικότητα σταδιακά. Λίγη την προηγούμενη εβδομάδα, 10 σήμερα, κάποιες δεκάδες υποθέτω μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ώστε σιγά σιγά να δοκιμαστούν και οι αντοχές της αγοράς, να δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον, να δούμε τι βγαίνει στο σπίτι και σίγουρα μέσα στο 2018 να δούμε και τον αριθμό να αυξάνεται, όπως ούτως ή άλλως ζητούν μετεπιτάσεως οι θεσμοί πιέζοντας και τις τράπεζες, αλλά και να υπάρχει και μια τέτοια προσφορά στην οποία η ζήτηση να είναι ικανοποιητική και να μην έχουμε φαινόμενα να βγαίνουν με ένα κίνητο στο σφυρί, αλλά να πηγαίνουν στο βρόντο γιατί δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον.